Πολύ καλησπέρα. Με φως γέμισε χθες βράδυ η Αθήνα με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Σύνταγμα. Οι οικοδεσπότες της βραδιάς ήταν η Νάνση Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος. Εκτός το ότι είναι πάρα πολύ τιμητικό, είναι και όμορφο, είναι και ωραίο. Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ ωραίο. Το δέντρο είναι πολύ εντυπωσιακό. Χρόνια το έλεγα. Μέσα κρυφά, μέσα μου λέω: δεν θα μας φωνάξουν να ανάψουμε το δέντρο ποτέ. Αστειεύομαι, μωρέ. Όχι, το ήθελα. Όχι, αλλά όταν τ' άκουσα είπα ναι. Τι σας έκανε να πείτε το ναι σε αυτή την πρόταση? Εγώ ξέρω, σας πω πόσο το σκέφτηκα, 2 δευτερόλεπτα. Η Νάνση παραπάνω. Όχι, λιγότερα. Αφού εμένα πήρανε πρώτα και σε πήρα και σου λέω: θα ανάψουμε το δέντρο. Εκτός τηλεόρασης έχετε περάσει ποτέ Χριστούγεννα μαζί από κοινού, μιας και είστε αγαπημένοι? Χρόνια. Χρόνια, δεκαετίες. Πρωτοχρονιές. Ο Θανάσης είναι από τους πρώτους ανθρώπους που θέλω να φιλήσω στην αλλαγή χρονιά. Είμαι γουρλής, να το ξέρετε. Γνωρίζεις αν θα κάνουν αυτή την αλλαγή του χρόνου στην πλατεία Συντάγματος? Η Νάνση και ο Θανάσης θα είναι, ναι, φυσικά, εννοείται. Θα είναι αυτή. Καλλιτέχνης που θα στολίσει τη βραδιά, ξέρεις ποιος θα είναι? Ναι, βεβαίως. Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου και η Μαρίνα Σάτι. Δημοσιεύματα θέλουν τη Σοφία Λιμπέρτη να κάνει το μεσημεριανό του Σαββατοκύριακο στο Open. Σε έχει ενημερώσει για κάτι? Από σένα το μαθαίνω, δεν μου το έχει πει. Και φαντάζομαι ότι το πρωί πίναμε καφέ. Για να μην μου έχει πει κάτι, δεν θα ισχύει και κάτι. Πώς σας κάνει να νιώθετε που τα περισσότερα τραγούδια σας έχουν μεγάλη επίχυση και στους νεότερους, ακούγονται πολύ και στο TikTok? Νιώθω χρέος μου να μπορώ να δώσω αυτό που έτσι πιστεύω και αγαπώ να κάνω σε όλες τις ηλικίες. Αυτό που μου λες δηλαδή είναι το μεγαλύτερο δώρο. I'm addicted to you. Μέγκη Ντρίο και Εύη Βατίδου έδωσαν το παρόν σε εκδήλωση του Νεκτάριου Σκαμνάκη. Βραδινή έξοδο μόνη? Τελευταία προτιμώ να είμαι μόνη μου. Απολαμβάνω τη μοναξιά μου και τον εαυτό μου. Δεν σου λείπει ένας έρωτας? Τι να πω για τους έρωτες πλέον. Έχουν καταντήσει ψεύτικοι, αλλά τέλος πάντων δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση πολύ. Ο έρωτας πάντα λείπει από τη ζωή μιας γυναίκας. Η γυναίκα θέλει πάντα να είναι ερωτευμένη. Και φυσικά να μοιράζει και έρωτα, να είναι και ερωτεύσιμη. Είσαι γυναίκα που θα κάνει το πρώτο βήμα, αν σ' αρέσει ένας άντρας, ή πρέπει να το κάνει εκείνος? Όχι, όχι, το κάνω το πρώτο βήμα και άμα θέλω κάποιον, τον παίρνω και κάνω ό,τι πρέπει. Το συμβάν αυτό σας έφερε ξανά και με τον πρώην σύζυγό σας? Είναι το καλό της υπόθεσης, ότι από αυτό το, αν το δεις από αυτή την πλευρά, είναι κάτι το οποίο έδειξε ότι. Και εγώ βεβαίως που τον κάλεσα κατευθείαν, γιατί εντάξει, ήταν αυτονόητο να τον καλέσω. Και εκείνος από τη μεριά του που βοήθησε. Περισσότερο νομίζω ότι η κίνηση αυτή και των δύο, κυρίως εκείνου, έδειξε, ικανοποίησε, ευχαρίστησε πάρα πολύ τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό όταν οι γονείς, ό,τι και να έχουν περάσει οι γονείς τους, μετά δείχνουν ότι ο ένας θα σταθεί στη δύσκολη στιγμή. Αυτό δηλαδή οι γονείς, αυτό πρέπει να κάνουμε. Αισθάνονται πιο μεγάλη ασφάλεια υπό την έννοια ότι νιώθουν ότι οι γονείς μου, αν είναι ο ένας για τον άλλον εκεί στη δύσκολη στιγμή, άρα είναι και για μας. Πόσες σιωπές να του χαρίσω, πόσες συγγνώμες να φιλήσω. Από αύριο κυκλοφορεί το νέο μουσικό άλμπουμ με τίτλο «Γένους θηλυκού» σε παραγωγή Άκη Γκολφίδη, Γιώργου Ντινάκου, Ελένης Δήμου και Κωνσταντίνου Γερμανού. Πρόκειται για μια μουσική καμπάνια για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Η Γλυκερία και η Μελίνα Ασλανίδου μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής μας. Δεν πειράζει. Πάμε. Είχαμε ένα προβληματάκι στο βίντεο. Αν το διορθώσουμε, θα επανέλθουμε από αυτό το σημείο. Πόσο με συγκινεί η Ελένη Δήμου κάθε φορά, γιατί είναι εκείνη συνεπής. Δηλαδή, λέει δύο πράγματα σε μία συνέντευξη. Δεν το αφήνει όμως. Τώρα κάνανε ολόκληρη παραγωγή για. Σημαντικό σκοπό. Και μπράβο. Για τη βία που δέχονται οι γυναίκες, για να περάσει κάποια μηνύματα με τον δικό τους τρόπο, όπως μπορεί, μέσα από τη μουσική και μέσα από τα τραγούδια. Το βίντεο κλιπ που βλέπαμε είναι από το Γένους Θηλυκού. Τα πλάνα που βλέπαμε, ναι. Νομίζω ναι. Είναι από το άλμπουμ το οποίο τώρα θα κυκλοφορήσει αύριο για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Τα πλάνα τα οποία είδαμε είναι από εκεί. Να ευχηθούμε και καλοτάξιστο και να ευχηθούμε, γιατί με τη μουσική περνάνε τα πιο γλυκά μηνύματα. Και να μας έρθει. Να περάσουν πολύ ωραία τα μηνύματα. Η κυρία είναι για κάτι πολύ σημαντικό. Να πω κάτι για την κυρία Βατίδου. Ναι. Μπορώ. Βεβαίως.
Διότι μίλησα πριν την περιπέτεια, κατά τη διάρκεια της περιπέτειάς της, μίλησα και με τον σύζυγό της. Πώς εξελίχθηκε όλο αυτό, τελείωσε? Έχει τελειώσει, είναι ακόμα στο στάδιο της ανάκρισης. Αφέθηκε ελεύθερη, χωρίς περιοριστικούς όρους. Κάτι δείχνει αυτό γενικά. Τρέχει ακόμα όμως η ανάκριση, είναι σε κρεμότητα. Δεν λέμε ποτέ πριν ολοκληρώσει κάτι το τι θα γίνει. Σίγουρα θα καταλήξει στα δικαστήρια και εκεί θα πούμε το τι πραγματικά έγινε, γιατί η δικαιοσύνη θα πει ποιος είχε δίκιο και ποιος είχε άδικο. Είχες μιλήσει μαζί σου? Μίλησα με τον κύριο Κούγια. Α, με τον Κούγια, όχι με την κυρία Βαρδίου. Κρατούμενη δεν μπορούσα να μιλήσω, όσο ήταν κρατούμενη. Ωραία. Και ο άνθρωπος ανέβαλε ένα δικαστήριό του στην επαρχία, ο οποίος έχει πάρα πολλή δουλειά και το ξέρουμε, και σοβαρά δικαστήρια. Και του λέω, άρα θα πάτε εσείς, δεν πάει κάποιος συνεργάτης. Μου λέει, φίλε, είναι η μάνα των παιδιών μου. Σωστό. Αυτό τα λέει όλα. Έτσι. Εγώ που πάρα πολλές φορές και δημοσίως και έχω διαφωνήσει μαζί του, αλλά είναι κάτι πολύ ανθρώπινο, πολύ... Εν τω μεταξύ θα έπρεπε να θεωρείται σχεδόν αυτονόητο, ρε παιδί μου. Μου κάνει τρομερίες εντυπώσεις. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Και όχι προς την Εύη Βατίδου, γιατί κάποιοι, ας πούμε, είπαν ότι μπορεί να τα ξαναβρούν και τους έγιναν και τέτοιες ερωτήσεις. Ναι, θα τα ξαναφτιάξετε τότε, ναι. Θα τα ξαναφτιάξετε τώρα. Όχι προς αυτό, γιατί αυτό θα είναι και λίγο. Είναι πολύ μεγάλο ότι το κάνει ένας μπαμπάς προς τα παιδιά του, σκεφτόμενος αυτό το δρόμο. Στη μητέρα των παιδιών του. Άσχετα, μα οι άνθρωποι και να τα ξαναβρούνε. Ήταν μια υπόθεση που κάλλιστα θα μπορούσε να χειριστεί ένας συνεργάτης του γραφείου του κυρίου Κούγια. Ήταν αυτού του επίπεδου η υπόθεση. Και του λέω... Εννοείς δεν ήταν τόσο βαριά η υπόθεση. Ναι, κάλλιστα. Έχει αξιολογότατους και πάρα πολύ καλούς συνεργάτες. Τώρα για να είμαστε ειλικρινείς. Είναι ωραία αυτή η κουβέντα, Μάρτζη, που είπε, έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο και μπράβο που το λες. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ποτέ όμως ο κύριος Κούγιας δεν είχε μιλήσει για την... Αν θυμάμαι καλά κιόλας, μπορώ να για κάνω τους λόγους. Όχι μόνο για τους λόγους, δεν είχε μιλήσει ποτέ έτσι αρνητικά για την κυρία Βατίδου. Ενώ, ας πούμε, στο παρελθόν θυμάμαι δηλώσεις. Το ΟΡΕΚ, το αποτελέσμα θα σου πω ναι. Ενώ, ας πούμε, δηλώσεις της Εύης Βατίδου για τον κύριο Κούγια, για την προσωπική του ζωή κυρίως, εγώ θυμάμαι αρνητικές. Καλά, βέβαια, φτάσαν στα δικαστήρια, Μάρτζη. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Και ότι... με αγωγές, από την πλευρά του όμως. Έρωθεν με διεκδίκηση περιουσιακών στοιχείων που κατέληξαν εις βάρος της κυρίας Βατίδου. Έτσι έχουν τελεσιδικήσει, έχουν κλείσει αυτά. Ναι, βέβαια το γεγονός ότι η Εύη Βατίδου. Δεν ήταν η σχέση ομαλή. Όχι, όταν φτάνει στα δικαστήρια. Ήταν δύσκολο διαζύγιο. Προφανώς, αλλά το γεγονός ότι σήκωσε το τηλέφωνο και πήρε κατευθείαν τον κύριο Κούγια όταν συνέβη αυτό. Και δεν αυτό. Πήρε τον κύριο Κούγια. Πήρε το γιο. Πήρε το γιο. Όλοι νομίζαμε και ότι. Ο γιο ενημέρωσε τον νομίζα... πατέρα. Άκου τι έγινε. Είναι δικηγόρος ο γιος. Πήρε τηλέφωνο πρώτα τον Αλέξη Κούγια. Αυτό που λες ισχύει. Πήρε πρώτα τηλέφωνο τον Αλέξη Κούγια, που είναι το νορμάλ. Δεν το σήκωσε άνθρωπο για κάποιου λόγου. Πήρε το γιο του. Ο γιος πήρε μετά τον πατέρα και μετά ενημέρωσε και έγινε ό,τι έγινε. Αλλά εμένα, παιδιά, ενώ είχε εμφανιστεί άλλος δικηγόρος αρχικά στα δικαστήρια, για να το πούμε και αυτό. Την πρώτη μέρα εμφανίστηκε άλλος δικηγόρος στα δικαστήρια και μετά φυσικά... Από μόνος του, όχι από το γραφείο του. Όχι από το γραφείο του. Δεν ξέρω αν τον κάλεσε η κυρία Βατίδου ίδια ή κάποιος άλλος φίλος της, γιατί δεν ξέρω. Δικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη, λες. Ακριβώς. Αυτό. Και ο οποίος φυσικά έφυγε από την υπόθεση και ανέλαβε ο κύριος. Απλά θέλω να πω κάτι, βρε παιδιά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Δύο άνθρωποι χωρίσανε. Έχουν κάνει όμως πάντα, έχουν ενωμένες τις ζωές τους γιατί έχουν δύο παιδιά. Δύο, τρία, τέσσερα, ένα, δεν ξέρω εγώ πόσα. Γιατί μας φαίνεται περίεργο που αυτός ο άνθρωπος έτρεξε αμέσως στην πρώην γυναίκα του? Όταν... γιατί δεν συμβαίνει στη ζωή του. Όχι, εμένα δεν μου φαίνεται περίεργο. Μου φαίνεται περίεργο που τους φαίνεται περίεργο. Και αυτό είπα. Κατάλαβες τι εννοώ. Εγώ το θεωρώ αυτονόητο σχεδόν. Έτσι, αυτό ακριβώς. Προφανώς δεν είναι για όλοι. Εμένα μου φαίνεται αυτό. Είναι πάντα η μάνα του παιδιού. Δεν συμβαίνει. Λέει, επειδή υπήρχαν. Επειδή δεν υπήρχε πάλι αγάπη μου. Αλλά ο λόγος είναι πάντα πολύ σοβαρός. Δεν το πήρε τηλέφωνο γιατί χάλασε το κουδούνι. Παιδιά, δεν έχουμε δει τόσες γυναίκες να βασανίζονται και να διαφορεί ο πρώην σύζυγος και πατέρας των παιδιών τους. Τώρα θα με τρελάνετε. Κατά κόρον συμβαίνει. Δυστυχώς και ο κανόνας είναι αυτό που περιγράφω τώρα και όχι αυτό που έγινε εδώ. Πάντως, επανασύνδεση δεν θα υπάρξει, Φέι μου. Το ξέκοψε ο κύριος Κούγιας, είχε βγει στην Κατερίνα Καινούργιο και το έκανε έτσι πλάκα ο Ανδρέας Μικρούτσικος και του λέει: ξέχασέ τα αυτά, του λέει η Ανδρέα μου. Δεν δεσμεύεται ο Αλέξης. Και σε ένα χρόνο συζητάμε το γάμο τους στη Μύκονο, όπως είχαν παντρευτεί στη Μύκονο. Και τις δηλώσεις του. Τον Άγιο Διονύσιο είχαν παντρευτεί, στο Κολωνάκι.